Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί για μία ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά, αφού μεσοβδόμαδα είχαμε αγωνιστική εμβόλυμα και το Σαββατοκύριακο έρχεται επίσης με ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Εκτός από μπάλα, είχαμε και πολλές αντεγκλήσεις, κόντρες, φουλ ανακοινώσεις, αλλά και την πρώτη μετά από χρόνια συνάντηση του λεγόμενου Big Four, δηλαδή τους τέσσερις ιδιοκτήτες του πρώην ΠΟΚ και του ΠΑΟΚ σε ένα τραπέζι. Δεν βγήκε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, ο κ. Αυγενάκης, έγινε ένα πρώτο βήμα. Πολύ γκρίνια και για το ΒΑΡ σε ακόμα μία αγωνιστική, μία αποκορύφαμα το χθεσινό γκολ του Μάτος, το οποίο δεν ελέγχθηκε μέσω ΒΑΡ, γιατί είχε κολλήσει το ΒΑΡ. Λοιπόν, να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται και στο Facebook, στην σελίδα του Νίκου Αλέφαντου, και να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής μεσοβδόμαδα. Λάρισα Πανετολικός 2-2, Βόλος ΑΕΚ 1-3, Όφη Ολυμπιακός 0-1, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 3-0, Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 2-0, Λαμία ΠΑΟΚ 0-1 και Άρης Ξάνθη 1-0. Τα δύο τελευταία παιχνίδια έγιναν χθες. Ο Ολυμπιακός έχει 50, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 49, η ΑΕΚ έχει 37, ο Παναθηναϊκός έχει 31, στους 29 ο Άρης, 26 ο Όφη και ο Ατρόμητος και η Ξάνθη, 24 η Λάρισα, 23 η Λαμία, 22 ο Βόλος, ο Αστέρας έχει 21 βαθμούς, ο Πανετολικός 10 και ο Ουραγός ο Πανιώνιος με 6 βαθμούς ξεκίνησε με πλην 6 το πρωτάθλημα. Λάρισα Παναθηναϊκός αύριο, Ξάνθη Όφη, Πανιώνιος, Ξάνθη Όφη, Πανιώνιος Ατρόμητος, Πανετολικός Άρης, ΑΕΚ Ολυμπιακός και τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Βόλος και Λαμία Αστέρας Τρίπολης στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Non-stop λοιπόν πρωτάθλημα, όπως προείπα, με αρκετή γκρίνια εκατέρωθεν για την διαιτησία και για το ΒΑΡ. Νίκο, καλησπέρα. Σε βλέπω, σημειώνεις. Γίνεται ωραία παιχνίδια. Αγγλία μ' άρεσε πολύ. Ναι. Και μ' άρεσε φοβερά η Λίβερπουλ. Ναι. Παίζει ωραία μπάλα. Στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γουλς. Ναι, ναι, ναι. Παίζει ωραία μπάλα και παίζει πολύ καλά το 4-3-3. Mm-hmm. Μ' αρέσει. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε αυτό. Η ομάδα μου, η Arsenal 2-2 με την Chelsea. Πάλι καλά. Δυνατή. Πάλι καλά. Δυνατή. Την είδα ο Αρτέτα εκεί. Καλώς ο Αρτέτα, αλλά μπράβο. Πίσω. Αλλά βλέπετε. Πίσω. Βλέπετε να τη βλέπει. Ναι. Δίνει μάχες, τρώει γκολ, βγαίνει μπροστά, κάνει. Είναι έκανε καλά. Πάλι ο Μουστάφη δώρα, έτσι. Κόκκινη Νταβίτ Λουίς. Βλέπω να συνέλθει. Ναι, για να δούμε γιατί κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει και το μεταξύ μας. Ολυμπιακός Arsenal. Λοιπόν, Κωστής Ραπτόπουλος. Να το να. Να το να, φοβερός ο Κωστάκης. Τα hands free μου και τα δύο δεν ακούγονται, μάλλον το τηλέφωνο μου είναι για πέντε, σαν οικονομία να πούμε τι να κάνω. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Θα πιαστείς ρε φίλε μια ώρα έτσι όμως. Δεν έχω ανάγκη, θα βάλω το χέρι. Εντάξει, δεν μου λες, είναι ναι. Αυτό το πράγμα τώρα. Ελπίζω αυτό να το κάνεις μόνο με το τηλέφωνο. Έλα. Ναι, είναι αυτό τώρα ο Ολυμπιακός και πάω μπάλα που είδαμε με ομαδάρες και με το Δόφη και τη Λαμία. Ήταν 4-3 του Ολυμπιακού και ήταν του ΠΑΟΚ αυτό το μίσης δεκάρι με δυο βαλούτες στα χαρ. Πονέσαν τα ματάκια μας. Ναι. Δεν είδαμε τίποτα. Γι' αυτό και ο Νίκος μου το ξέκοψε και μου πήγε κατευθείαν στο Liverpool Wolves. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά ναι. Αυτά έχουμε, ναι. Αυτά σχολιάζουμε, κύριε. Λοιπόν, Έχουμε δει καλύτερα. Έχουμε δει ωραιότερα και ο Νίκος ακόμα περισσότερο ωραία έχει δει. Και έχουμε τώρα εμείς τον Ακπομ Φορ, τον Μίσιτ Δεκάρι, δύο βαλούτες, ο Λιμίος δεν τριπλάρει ούτε νεκρόγκασα. Μια να πω κάτι έτσι, ναι. Όχι κριτική, αλλά ναι. Κοίταξε να δεις, όλο το ρεζουμέ ναι. Δεν είναι να δεις θέαμα και οι προπονητές, πολύ mm-hmm. καλά κάνουν. Mm-hmm. Εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Κατεβαίνει ο Ολυμπιακός, κερδίζει. Παίζει ο ΠΑΟ στη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ στη Λαμία τι θα λες, ωραίος συνδυασμός, ωραία μπάλα,
μπράβο, και δεν πήρε αποτέλεσμα. Να πάρω την νίκη να φύγω. Και δυνατή Λαμία, πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πώς, τι νομίζεις, 0-1 μες στη Λαμία. Νίκο. Ολυμπιακός. Δυνατός έρχεται ο άλλος, πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω, εδώ γίνεται και μάχη, δεν είναι έτσι να το κριτικάρουμε. Και επιβιώνει ο προπονητής. Ο προπονητής όταν παίρνει το πρωτάθλημα, παράδειγμα, να κάνει τα χειρότερα παιχνίδια και να πάρει το πρωτάθλημα, κάθεται έτσι και έχει τον πρόεδρο απέναντι. Του λέει τι έχουμε, ναι, εντάξει, ευχαριστημένος. Δεν παίξαν, αστά δεν παίξαν μπάλα, πήρες το πρωτάθλημα. Δώσε μου το πριν και γιατί πίσω, στην πόρτα μόλις γόλ, 10 ομάδες με ζητάνε. Έτσι. Πάει. Ποιος παίρνει τίτλο. Mm-hmm. Και Νίκο, να το παίρνει, εδώ, ναι. Δεν το παίρνει δηλαδή τον τίτλο, του το χαρίζουνε. Αλλά δεν μπορεί να βλέπεις τώρα ποια μπάλα, ποιος παίζει δηλαδή μπάλα. Έρχεται πάμε να τους χάρει το 10 στην Αγγλία και σου λέει παίζω μπάλα. Τίποτε, τι κάνεις, μάχη. Θα σωτήσεις, θα κάνεις, μάχη. Θα ανέβει ο άλλος, θα πάρει, θα κάνει, θα φτιάξει ή άσεναν. Εκεί είναι όλο το ρεζουμέ τώρα. Τώρα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ εδώ, ποιος θα πάρει τον τίτλο. Πόσο δε όταν Μαρινάκης και Σαββίδης σκοτώνονται, έτσι, δηλαδή είναι σε τόσο μεγάλη κόντρα. Αυτό αγχώνει περισσότερο το Μαρτίνς και τον Φερέιρα, τους δύο προπονητές, όταν βλέπουν τους πρόεδρους τους να είναι συνέχεια έτσι, ότι πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα. Βέβαια. Ο καθένας δουλεύει για τον άνθρωπό του. Ναι. Κατάλαβε. Στον Ολυμπιακό δουλεύει για τον Μαρινάκη. Ο άλλος δουλεύει για τον Σαββίδη. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Αλλά εκεί εγώ δεν τα κρίνω. Ούτε εδώ είναι τι αποτέλεσμα θα πάρεις. Mm-hmm. Τώρα, αν θέλεις μεγάλο ποδόσφαιρο και αν θέλεις να παίζουν έτσι και να έρχονται 3-3, 4-3, κλείνε φιλικά παιχνίδια και πει, τι να δεις φιλικά παιχνίδια. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί πέρσι... Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Που γίνονται οι μάχες. Μάχη και αγωνία, Γιάννη. Το λέω αυτό, Νίκο, γιατί πέρσι, θυμίζω, και προς τιμήν σου το είχες πει, όταν ο Ολυμπιακός είχε χάσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και στο τέλος έκανε 10 καλά παιχνίδια ο Μαρτίνς, με νίκες και μεγάλα σκορ, είχαν βγει όλοι και λέγανε αυτό είναι ποδόσφαιρο, μπράβο Μαρτίνς κλπ. Και λες από πέρσι, παιδιά, αφήστε αυτά. Το πρωτάθλημα το πήρε ο Λουτσέσκου, το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο Μαρτίνς θα κριθεί από το αν πάρει το πρωτάθλημα ή όχι. Έτσι. Άρα δεν το λες τώρα, το έλεγες και πέρσι που το είχε χάσει το πρωτάθλημα. Μπράβο, έτσι. Τι είναι νόμο σε μένα. Πάει, θα δεις αυτά, αυτά. Δηλαδή δεν παίζεις, δεν γυμνάζεις τις ομάδες από το καλοκαίρι για να δείχνουν καλό ποδόσφαιρο και να χάνουν. Ναι. Θέλει, δεν τον νοιάζει. Πάρε τους πόντους. Ο κάθε πρόεδρος φεύγει φουλ ευχαριστημένος. Mm-hmm. Όταν κερδίζει η ομάδα του. Έτσι. Πάει. Έτσι. Αν παίξει πολύ καλά, στο λέω εγώ, πετάει και χάσει. Ναι. Και κάνει και προηγουμένως άλλες δύο ήττες. Και μπεις μέσα το πρόεδρο, μπράβο ρε πρόεδρε, ομαδάρα, πετάγαμε. Ο πρόεδρος και σας κοιτάξει έτσι. Ναι. Ή θα είναι για 10 λεπτά. Το χέρι ούτε θα στα πλούσει. Τι να το κάνει. Ναι, ρε. Ναι. Εδώ είμαι προτελευταίο. Mm-hmm. Τι παίξαμε μπάλα και μαμά. Προτελευταίο είμαι. Το κατάλαβε. Ναι. Και αν συμβεί αυτό θα είναι παροδικό. Θυμίζω ότι όταν σε είχε σφάξει ο Δούρος ηλεοφόρο που τελικά το πρωτάθλημα κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Είχε έρθει κόσμος στο Ρέντι, έτσι. Δηλαδή σε είχαν αποθεώσει. Σε είχε πάρει ο Κόκαλης μεσάνυχτα να σου πει μπράβο, γιατί έδωσες μάχη. Όλα. Αλλά μετά από μια εβδομάδα αυτό είχε ξεχαστεί. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό έτσι, είναι, μπράβο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Όπως θα λες, η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, ωστόσο, να σταθούμε λίγο και στις ανακοινώσεις, γιατί πλέον το μπράντεφερ αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο στην ποδοσφαιρική του διάσταση, έχει πάρει και κοινωνική και πολιτική και όλα αυτή η πόλωση που υπάρχει. Με αφορμή το χθεσινό γκολ με το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στη Λαμία, το οποίο ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι είναι offside και το δεδομένο είχαμε ότι δεν λειτουργούσε το VAR, κόλλησε το VAR για να το δει ο διαιτητής. Εδώ βέβαια βλέπουμε την γραμμή που έχει η ΕΡΤ και επαναλαμβάνω, το λάθος είναι πως δεν έχουμε γραμμή offside μέσω του VAR και αναλαμβάνει αυτό το ρόλο κακώς
το εκάστοτε κανάλι, η παραγωγή από το εκάστοτε κανάλι που έχει τα δικαιώματα του παιχνιδιού. Εδώ η γραμμή δεν είναι βέβαια, η κάμερα με τη γραμμή δεν είναι στην ευθεία, δεν θα μπορούσε να είναι. Ο ένας λέει γκολ, ο άλλος λέει offside, το μέτρησε μετά από 3-4 λεπτά ο διαιτητής και με αυτό το γκολ κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Λαμία. Είχαμε λοιπόν ανακοινώσει σήμερα εκατέρωθεν. Η πρώτη χρονικά ήταν από τον Ολυμπιακό αρκετά αιχμηρή, σε επιθετικό τόνο. Μόλις ένα 24ωρο μετά την ανούσια συνάντηση που υποτίθεται πως θα έφερνε μια νέα ημέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η συμμορία της εξυγίανσης κορυφώνει την εγκληματική της δράση χωρίς κανένα φραγμό. Πιστεύαμε ότι με την εγκληματική αλλίωση του αποτελέσματος στο Βόλο είχαμε πιάσει πάτο. Τελικά, μετά τη σημερινή τεχνική βλάβη του ΒΑΡ στη Λαμία, που εντελώς συμπτωματικά συνέβη στον goal offside του ΠΑΟΚ, όχι ότι χρειαζόταν ΒΑΡ για κάτι τέτοιο τόσο εξόφθαλμο, αποδεικνύεται ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι στημένο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο Ολυμπιακός εδώ και μήνες έχει καταγγείλει με ονόματα και στοιχεία το σύστημα που σκοτώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλέον FIFA, UEFA και πολιτεία, είναι πρώτων ευθυνών τους. Ή θα τηρήσετε την νομιμότητα και θα σώσετε το ποδόσφαιρο, ή θα συνεχίσετε να επιτρέπετε σε έναν Ρώσο να αλλοιώνει τους όρους του παιχνιδιού, καταστρέφοντάς το, αγοράζοντας ομάδες με μπροστινό τον ανιψιό του, προσλαμβάνοντας παιδιά και συζύγους δικαστών και διαιτητών, καθώς και αλλοιώνοντας υπέρ του αποτελέσματα, ακόμα και με τεχνικές βλάβες του ΒΑΡ. Ως εδώ, πάρτε μέτρα άμεσα. Για να έρθει και η απάντηση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διάβασα πως θα προσφύγει στην UEFA για ρατσιστική επίθεση, ρώντας πως το Ρώσος είναι προσβλητικό για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο γηγενής υπόδικος ιδιοκτήτης της ΠΑΟ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, κατηγορούμενος με το μισό ποινικό κώδικα, ως ήθιστε βλέπει τον ΠΑΟ και τον Ιβάν Σαββίδη ακόμα και στον ύπνο του. Σήμερα ανακάλυψε ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται πίσω από τεχνική βλάβη του ΒΑΡ, προφανώς μέσω κάποιου hacker. Και επίσης ανακάλυψε ότι ο Μάτος είναι σε θέση offside. Καταλαβαίνουμε ότι την Κυριακή ομάδα του έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στο ΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ και πολύ θα ήθελε να μην γίνει αυτό το παιχνίδι. Και συνεχίζει. Αναρυθμιστικά μιλά για στημένο πρωτάθλημα και συμμορία της εξυγίανσης, την ώρα που ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για κακουργηματική αλλίωση αποτελεσμάτων, αγώνων και σύσταση συμμορίας. Οι ΠΑΟ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζουν να βουλιάζουν στον βούρκο της απομόνωσης. Δεν θα τους σώσουμε από αυτόν τον πνιγμό, ακολουθώντας το ύφος και τη λογική να σπείρουν μίσος παντού για να έχουν έτοιμη τη δικαιολογία για τον τρίτο χρόνο χωρίς τίτλο. Ήταν η ανακοίνωση και είχε σερόγραφο η σημερινή ανακοίνωση ΠΑΟ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι μνημείο ντροπής για τους εκατομμύρια Έλληνες πόντιους, προσβάλλοντας τους βάναυσα με την σκοπίμως αποξιωτική χρήση του όρου Ρώσου, σε εισαγωγικά η λέξη. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ένα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το λάβει υπόψη. Εγώ κοιτάω από τη μεριά του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Εγώ τον Μαρινάκη τον θεωρώ το μεγαλύτερο πρόεδρο των εποχών στον Ολυμπιακό και το μεγαλύτερο άνθρωπο όλων των εποχών. Έχει ξεπεράσει και κόκαλη και όλους. Διότι βοηθάει εκκλησίες, βοηθάει φτωχούς. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, λέμε, ό,τι αντέχει. Βοηθάει στην Αγγλία. Βοηθάει παντού. Πάνε να κοιμηθούν στην Αγγλία έξω από την Νότικα, που είναι και η ομάδα του, τους παίρνει και τους τακτοποιεί σε σπίτια κτλ. Όλα αυτά ο Μαρινάκης βοηθάει φτωχούς να πάνε καλά, να ζήσουν, να πληρώσουν τον νίκη τους, εκκλησίες, Μητρόπολης, τα πάντα όλα. Είναι φοβερός σαν άνθρωπος και δεν μπορεί να του πεις τίποτε. Στο ποδόσφαιρο, παίζεται το ποδόσφαιρο, εντάξει, γίνεται μια μάχη, ο ένας λέει τα δικά του, ο άλλος θα πει τα δικά του, συνεχίζεται, θα δούμε στο τέλος ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και τι θα κάνει. Αλλά σαν άνθρωπος ο Μαρινάκης είναι καταπληκτικός και για κοινωνία. Φοβερά. Το βλέπεις, Νίκο, να τελειώνει το πρωτάθλημα? Δηλαδή, αν υπάρξει τόσο μεγάλη πόλωση με ανακοινώσεις και λοιπά, το βλέπεις να ολοκληρώνεται? Εντάξει, εγώ το βλέπω να ολοκληρώνεται και θα γίνει και πιο καλό. Θα γίνει πείσμα. Θα γίνει πείσμα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ένα βαθμό μπροστά. Δύο πόσους είναι? Ένα. Δύο, Δύο. Τέλος πάντων. Δύο βαθμούς είναι μπροστά. Ο Ολυμπιακός αν το χτυπήσει, αν το πάρει. Παστησία αν το πάρει.
και έχει και καλή ομάδα, πάει και καλά κτλ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά δεν το αφήνει να το παλέψει όσο μπορεί, να πηγαίνουν και κοντά και θα γίνει και μεγάλη μάχη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξουν. Πάντως διαβάσα ότι εν όψη play-off θα αγοραστεί με έξοδα της πολιτείας η γραμμή του offside στο VAR για να ξεκαθαρίσει και αυτό. Βέβαια, να ξεκαθαρίσει, όπως τα λες. 50-49 είναι η διαφορά. Έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς στο κανάλι και θέλησαν να αυξήσουν τη διαφορά. 50-49. Ναι, ένας βαθμός είναι. Λοιπόν, ένα βαθμό είναι. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Ναι. Όπω, γίνεται μάχη. Κώστα, τι λες εσύ? Και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης να πάρουν κάνα δύο παιχταράδες τον Ιανουάριο. Να δούμε λίγο κάνα χαβ καλύτερο. Θα πάρει λέει το Χασάν ο ένας. Ο άλλος θα πάρει ένα μπακ το αναπληρωματικό του Γιαννούλη. Δεν έχει μεταγραφές. Τίποτα. Γρινιάζω εγώ. Παλιά είχαμε κάθε καλοκαίρι και κάθε Χριστούγεννα ή Ιανουάριο μεταγραφάρες, δεν γράφουμε τίποτα. Ο ένας ανακοίνωση, όχι με είπε χοντρό, όχι με είπε ρώσο, όχι ένα μέτρο είναι offside, όχι. Μας πρίξανε, βαρέθηκα. Βρε Κώστα μου, τώρα σε ποια εποχή ζεις, δηλαδή περιμένεις να δεις ηχηρή μεταγραφή χειμερινή περίοδο? Σωστό. Γιατί, ποιον θα φέρουν, αφού όλοι είναι με συμβόλαια? Ναι. Όλοι είναι με συμβόλαια. Ποιο θα φέρουνε ή πρέπει να αγοράσεις ρήτρα? Ποιος θα το κάνει τώρα αυτό? Δηλαδή το, με τα τρία χαφ του Ολυμπιακού θα φύγει ο Ποντέντσε και θα τη βγάλει με το Φορτούνι τραυματία και ο ΠΑΟΚ δηλαδή θα τη βγάλει ας πούμε με ποιον? Με τον Σίτι? Θα τη βγάλει με τον Μίσιτς δεκάρι? Με τη φορμέ του Μπίσεσβα? Ναι, γιατί όσο ομάδες... είναι στο βαθμό ναι. Η διαφορά... Ναι. Τι περιμένεις? Τι περιμένεις? Πόσα εκατομμύρια πήρε ο κ. Μαρινάκης, έκανε καμιά μεταγραφή? Το Μέγκα πήρε. Ο Σαββίδης τι πήρε? Τι πήρε, με συγχωρείς? Πήρε κανένα καλό παίχτη? Έχει το Λιμιό εξτρέμ. Το Λιμιό και το Βιερίνια 35 χρονών από την άλλη μεριά εξτρέμ. Να πάω εγώ να βλέπω τη Λαμία μια μπούκα να μην γίνεται σε 90 λεπτά, με συγχωρείς? Εγώ δεν λέω να παίξει μπάλα, θέαμα. Είναι δυνατόν να έχω εγώ εξτρέμ να μην έχει ένας μένα? Τι είναι, το Μασούρα στον Ολυμπιακό να βλέπω? Το Μασούρα. Εγώ δεν είμαι πάω, ούτε Ολυμπιακός. Αν βλέπω το Μασούρα στον Ολυμπιακό και το Λιμιό στον ΠΑΟ και να λέω είναι ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης πλούσιοι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Πώς κατέβηκε και έπαιξε με την Λαμία. Στα πω έναν ένα. Ναι. Καλός ο Ζήφκοβιτς. Μάθος. Ναι. Έκανε τον γκολ 33 χρονών. Θέλω να παίξω άλλο ένα χρόνο. Τι βγάζει στην Ελλάδα? Γιαννούλης, καλός. Βαρέλας, πώς το λένε με τον Ίγκρασον, καλή. Πάμε στα χαφ. Είναι ο Μαωρίσιο για πέσει τον ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια τραυματίας. Τον Εσίτη τον είδες? Δεν τον είδα, αλλά τον ξέρω. Παλαιστής. Δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ γιατί σαν από την Μπίλτερ έχει γίνει. Παίζει ο Μίσης που είναι οχτάρι, τον βάζει δεκάρι. Είναι ο Μίσης για δεκάρι, τον είδε για δεκάρι. Λιμιός έξω δεξιά, τον πουλήσουμε. 10 εκατομμύρια. Ποιος τον παίρνει 10 εκατομμύρια? Ο Λιμιός. Τριπλάρι ο Λιμιός. Εμένα με τριπλάρι. Εγώ άμα κάτσω όρθιο δεν με τριπλάρι. Απ' την άλλη ο Βιερίνια 35 χρονών, σαν τον Τάκη το καλά τον ηθοποιό εκεί πέρα στον κινηματόγραφο. Και ο Άκπο δικαιώνεται ο Αλέφαντος, ο Άκπο. Δηλαδή, με συγχωρείς, είναι αυτά τα λεφτά που ξόδεψε ο Σαββίδης για να έχει αυτή την ομάδα. Ας είναι και ο άλλος από κάτω του Ολυμπιακού. Μασούρας. Μπουχαλάκης. Δεν σ' αρέσει? Τι αν αρέσει. Για πάμε να δούμε και την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Για δες. Λοιπόν, ήταν ο μάτς με τον Όφη. Έγινε και στο τέλος το, το συμβάν με τον Σεμέδο. Πάρ τα τρία χαφ και δες. Ναι. Τρία χαφ. Ναι. Ναι, για δες. Γιγέρη με Πεκταράς. Μ' αρέσει. Για άλλη δυο. Καμαρά τρέξιμο. Μπουχαλάκι. Την παλιά, την τριαντάρα. Τριαντάρα. Σου λέω ότι έχει ο καθένας ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Ο Μάρ δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τσιμίκας δεν σ' αρέσει. Πολύ. Σεμέδο δεν σ' αρέσει. Σεμέδο. Ναι. Σεμέδο. Σεμέδο. Έτσι όπως είναι τώρα, Σεμέδο. Βγάζω στο πέλαγο το Σεμέδο. Σα... Ο Αλέφαντος μετάμασε. Ναι. Ο Αλέφαντος μας τάμασε. Βγάλει τον Σεμέδο στο πέλαγο. Μα δεν υπάρχει λόγος να βγει στο πέλαγο. Α, δεν βγει. Ναι. Εντάξει. Βαλμπουενά, δεν σ' αρέσει? Πολύ. Ελαραμπή.
Πολύ. Εντάξει, ρε φίλε, είναι η μισή ομάδα είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε, σου λέω ότι δεν μ' αρέσει. Δεν λέω εγώ το Λαραμπή. Δικαιώθηκε και ο Νίκος. Μα πουλάει τον πουλάει το Μποντένσε. Ωραία. Ναι. Θα πάει τον Βαλμποενά στην πλευρά. Θα πρέπει να παίξει κάποιος δεκάρι, υποτίθεται. Ο Φορτούνης είναι μεταγραφή και ο Λάζαρος. Δηλαδή, μια φορά να στείλει και ο Λάζαρος Δεύρον έξω και μια ο Χριστοδουλόπουλο. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Θα παίρνει τον Χασάν, μπορεί να πάρει και τον Καρβάλιο. Έχει τον Λοβέρα στον πάγκο. Έχει τον Ρατζέλοβιτς, έχει τον Λάζαρο. Πιστεύω ότι έχει παίξει. Το θέμα είναι ότι ο Μαρτίνς δεν βλέπω να. Δηλαδή, στο ρωτήσιο Νίκο, νομίζω ότι ο Μαρτίνς σε 12, 13, 14 ποδοσφαιριστές βασίζεται. Ναι, εκεί βασίζεται. Θα δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, να πω ότι είχε προηγηθεί έτσι, η συνάντηση του Big Four, του λεγόμενου Big Four, εκεί όπου κορυφώθηκε η πόλωση αφού μετά για πρώτη φορά βρέθηκαν απέναντι στο ίδιο τραπέζι Μαρινάκη, Σαββίδης και μετά Μελισανίδης με Αλαφούζο. Τι βγάλανε, τι αποτέλεσμα βγάλανε. Δεν βγάλανε, περίμενε να βγει αποτέλεσμα. Να σου πω εγώ το αποτέλεσμα. Ναι. Ποιος θα πάρει την ΕΠΟ, τις ενώσεις. Και βγαίνουν στα ραδιόφωνα οι πρόεδροι των ενώσεων και διαφωνούν με τον Αβγενάκη γιατί να χάσουν τη μάσα. Και περιμένουν να φάνε τώρα οι πρόεδροι των ενώσεων τα καλόπεδα αυτά. Εντάξει, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η ΕΠΟ, η παρούσα διοίκηση και η ΚΕΔ και ο αρχιδιαιτητής. Ναι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης εδώ βλέπει τον Σαββίδη και τον άλλον, τον κύριο Μελισανίδη, ο οποίος έχουν πάρει 45 ενώσεις και αυτός πήρε λίγες. Ο Ολυμπιακός, γι' αυτό θέλει ο Βαβγενάκης να ψηφίζουν τα σωματεία. Εδώ βλέπω τον Μελισανίδη, που δεν είναι και ιδιαίτερα, ας πούμε, να πεις ότι ξοδεύει. Βλέπω τις ενώσεις, τις πήρε, πήγε λέει στη Ζάκη το και λέει, προπό δεν έχει λέει εσείς. Είναι μάγκας, ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν. Ο Σαββίδης πήρε τα κουρασάν και ο κύριος Μαρινάκης έμεινε πίσω στην ΕΠΟ. Για την επόμενη εκλογική περίοδο. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Στα ναι. Ρεπορτάζ. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, πώς παίρνουν οι ομάδες. Αργούν ακόμα οι εκλογές. Ναι. Λοιπόν, τα κουρασάν πέφτουν όμως από την άλλη μεριά. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην σύσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία. Και επιστρέφουμε για να πάρουμε αντιδράσεις. Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ στην κακοδιαχείριση και την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει την νυν διοίκηση της ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου. Η ΕΠΟ εισπράττει τεράστια ποσά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ιδίως από Ολυμπιακό, είτε μέσω ποσοστών από τις πωλήσεις και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών μας, είτε από τα χρηματικά πρόστιμα που φροντίζει να μας επιβάλλονται, είτε από τα τηλεοπτικά μας δικαιώματα. Επίσης, η ΕΠΟ εισπράττει και προεισπράττει, υποθηκεύοντας οικονομικά και το μέλλον της Ομοσπονδίας, μεγάλα ποσά και από την UEFA και από την FIFA. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας αν αυτά τα χρήματα αξιοποιούνται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και των υποδομών του ή αν κατασπαταλώνται πελατειακά προς εξυπηρέτηση των ιδιωτελών συμφερόντων κάποιων ομάδων αλλά και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθώ και στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχουμε δει στη χώρα. Αυτό της πολυιδιοκτησίας ΠΑΟΚ Ξάνθης. Κάτι που τόσο η UEFA απαγορεύει ρητά για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες απαγορεύουν ρητά. Μόνο η ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου φωτογραφικά όχι μόνο κατήργησε το καλοκαίρι την απαγόρευση πολυιδιοκτησίας, αλλά επιχείρησε να την νομιμοποιήσει για χάρη, όπως φαίνεται, του κυρίου Σαββίδη. Το σύστημα από την αρχή της εφαρμογής του, παρά το αυξημένο κόστος του, έχει τεράστιες ελλείψεις. Γραμμή offside, goal line. Και οι διαιτητές ουδέποτε εκπαιδεύτηκαν σοβαρά, πράγμα που οδήγησε αμέσως στην πλήρη απαξίωσή του. Οι κύριοι Χολέβας και Κουκουλάκης παραμένουν στη θέση τους, ενώ ταυτόχρονα η ΚΕΔ με θράσος παραδέχεται ότι οι διαιτητές VAR AVAR δεν αξιολογούνται για την απόδοσή τους. Για να κάνουμε οποιαδήποτε στοιχειώδη σοβαρή συζήτηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει ο κύριος Περέιρα και όλοι οι ΚΕΔ, Μαρίν Λίντεμπεργκ, καθώς και οι κύριοι Κουκουλάκης και Τριτσόνης να φύγουν τώρα. Αλλιώς, ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά δεν θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή τη φαρσοκομωδία. Μόνο ριζικές αλλαγές τώρα, επαναλαμβάνω άμεσα, μπορούν να επιχειρήσουν να αλλάξουν αυτό το σάπιο σύστημα. Ριζικές αλλαγές στην ΚΕΔ, ξένοι διαιτητές σε όλους τους αγώνες των τεσσάρων πρώτων ομάδων και ριζικές αλλαγές στο σύστημα ώστε να υπάρξει αποσύνδεση των ενώσεων από τους διαιτητές και την ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προέδρου της ΕΠΟ.
Λοιπόν, αυτά είπε. Ωραία, ωραία τα λέει ο Μαρινάκης. Είπαμε, τα προβλήματα είναι για τον Ολυμπιακό, η ΕΠΟ και η διαιτησία. Ναι, και τα βάζει όμορφα και ωραία. Από την άλλη. Σου δίνει ένα καθρέφτη φοβερό, ας πούμε. Μα είναι, κοίταξε άντες, είναι και προεδράρα, μην κοιτάμε ότι εγώ τα λέω από καιρό. Και είναι και γενικά και στην κοινωνία είναι φανταστικός σαν άνθρωπος και εδώ τα λέει με ντοκουμέντα. Από την άλλη, ο Ιβάν Σαββίδης, Κωστή, απάντησε. Τόσα χρόνια ακούγαμε τους κυρίους Μαρινάκη και Θεοδωρίδη να μας λένε «Μην κλαίτε, επενδύστε». Και τώρα αυτοί κλαίνε. Οπότε τους συμβουλεύουμε να επενδύσουν. Καλή απάντηση. Ο Κοντός. Γιατί δεν έχει απαντήσει, δεν έχει επενδύσει ο Μαρινάκης. Πόσα εκατομμύρια πήρε από το Champions League. Ένα 25. Τι πήρε. Τι πήρε. Βαλμπουενά. Τι. Λαραμπή. Ναι. Δεν πήρε παίκτες. Ποιους πήρε, για πες. Σου είπα, Βαλμπουενά, Ελαραμπή, δεν θυμάμαι. Φωνάξαμε τον Αβραμίδωρο, δεν θυμάμαι όλους. Ελαραμπή, Βαλμπουενά, αγόρασε τον Ποντένσε, αγόρασε τον Σα, πήρε τον Βαλμπουενά, πήρε τον Σεμέδο, πήρε όλη την ομάδα. Είναι, αυτή η ομάδα που λέει. Διαιτητές πήρε, δεν πήρε, τους πήρε άλλο. Δεν παίζεται έτσι. Δεν παίζεται έτσι. Οι άλλοι θα το κόκαλοι 20 χρόνια. Μας βλέπει ο Κόκκαλης. Τηλεόραση βλέπει. Δηλαδή, συγγνώμη, άρα ο Ιβάν Σαββίδης όταν του λέει επενδύστε, εννοεί να επενδύσει στους διαιτητές, όχι σε παίκτες. Σε όλα. Στην Ελλάδα, για να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να έχεις ομάδα. Προπονητή, ομάδες να κάθονται να χάνουν, διαιτητές, αστυνομία και δικαστές. Άμα θέλετε να τα λέμε όλα, να τα λέμε όλα. Αυτό είναι πιο δύσκολο από την Premier League. Και φυσικά, στην Πρέμιερ Λιγκ το πιο δύσκολο πρωτάθλημα έχουμε. Είδατε που γκρινιάζετε όλοι σας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μελισσανίδης έκανε μια έτσι ευθεία επίθεση προς τους αξιωματούχους της UEFA και της FIFA. Κύριε Λάκοβιτς, λέει, θα ήθελε μια παρατήρηση για αυτό που είπατε για λόμπι στις εκλογές της ΕΠΟ. Οι εκλογές σε UEFA και FIFA πώς γίνονται? Καλά, μήπως φέρνετε παπά και τραβάει κλήρο? Τα πιο ισχυρά λόμπι είναι στις δικές σας εκλογές. Στην ΕΠΟ θα γίνουν εκλογές κανονικά όπως ορίζει ο καταστατικό της ΕΠΟ, ο νόμος και οι κανονισμοί. Νομίζω ότι ήθελα να τα ακούσει ο κύριος. Καλά τους είπε, αλλά για τους φουσκωτούς δεν είπε. Εδώ πέρα ο Πλατινί ανοίξανε λογαριασμοί του και. Ναι. Αυτά. Ο Πλατινί, τι άνθρωπος είναι, το έκανε σεξ με τη γυναίκα του ο Λαριός. Και αντί να πει τη γυναίκα του τι κάνεις με παιδάκι μου, σεξ με τον άλλο, πήγε και έφαγε το Λαριός από την εθνική το αυτό. Ρε φίλε, είναι το 1978, έχει παραγραφεί. Εντάξει, ο χαρακτήρας αλλάζει. Ήρθε εδώ στα κότερα του Μαρινάκη το καλοκαίρι, πότε ήτανε. Έφαγε τις μπριζόλες, ο Πλατινί. Όλα τα ξέρουμε, όλα τα γράφουμε, όλα τα λέμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να πούμε τα πάντα. Σου είχε μείνει αποθυμένο από την τεσσάρα που είχε φάει ο Άρης από την Τετιέν, έτσι. Και ο Σαββίδη, ο Σέζος, που ήταν διαιτητής εχθές. Ναι. Ξέρεις πως εδώ φάγανε με ολόκληρη ένωση να βγει μια ομάδα κατηγορία για να πάρει την ψήφο ο ΠΑΟ. Ο Σέζος ήταν διαιτητής. Βρε, όλα πρέπει να τα έχεις. Τώρα ομάδα, μας κούρασες αυτό που λέει. Να σου πω κάτι. Τώρα έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Να δούμε τις πιθανές εντεκάδες. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Τώρα πάμε πρώτα στον Μαρτίνς. Να δούμε τι θα κατεβάσει. Εδώ βλέπουμε την ΑΕΚ. Ωραία, ας μείνει ΑΕΚ. Ας μείνει ΑΕΚ, μην φύγουμε. Υπάρχει το ένα ενδεχόμενο να δούμε 5-3-2 με Σβάρνα, Οικονόμου, Βράνιες, τριπλέτα στα στόπερ. Τον Μπακάκι όλη την πλευρά από τη μία, τον Λόπες από την άλλη. Τον Γκρίσισιτς και τον Σιμόε κόφτες. Τον Μάνταλο δεκάρι και τον Λιβάκια που επιστρέφει με τον Ολιβέιρα ως επιθετικό δίδυμο. Καλό στήσιμο. Υπάρχει και 4-3-3 και το δικαιολογεί ο Καρέρα με Λόπες, Βάρνα, Βράνιες, Μπακάκη, Σαμπανάτζοβιτς ή τον καινούριο τον Πολωνό, τον Σιμάνσκι, Σιμόες, Κρίσισιτς και Μάνταλο, Ολιβέρα, Λιβάγια. Βέβαια είναι απαραίτητο ότι ο Μάνταλος θα παίξει φτερό. Μπορεί να είναι 4-3-1-2, έτσι. Το έπαιξε στην Τούμπα ένα ημίχρονο. Ναι. Και δεν έπιασε. Γιατί ο Λιβάγια κλείθηκε εκεί στα στόπερ. Mm-hmm. Μετά όταν το έβαλε και τον Ολιβέιρα, πήγε ο Λιβάγια πιο πίσω, μπροστά ήταν καλύτερος, αλλά πίσω άνοιξε. Βγήκε ένα σοχάβ και ο ΠΑΟΚ έκανε και αντεπιθέσεις, βρήκε χώρο. Ωραία. Δηλαδή έκανε. Ναι. Να πούμε ότι ο ενδυασμός του Καρέρα είναι, έχει κάνει δύο σερινίκες με το 5-3-2,
αλλά με το 4-3-3 πιστεύει ότι δεν θα χάσει στο κέντρο, δηλαδή για να έχει τρία καθαρά χαφ, όπως αντίστοιχα η Κάζια του θα έχει και ο Ολυμπιακός. Όχι, όταν παίζει το 5-3-2 δεν έχει τρία καθαρά χαφ. Εγώ, εμένα ρωτάς, εσύ θα παίζεις ο προπονητής. 5-3-2 δεν παίζεις. Ναι, έχεις το Μάνταλο. Έχεις τρίτο το Μάνταλο. Τρία χαφ πάει, δεν ξέρω το Μάνταλο ποιο θα βάλει. Τι 4-3-3 έχω τρία χαφ. 5-3-2 έχεις τρία χαφ. Να πεις ότι δεν έχω τρεις κυνηγούς και έχω δύο μπροστά, μάλιστα. Τα χαφ είναι μόνιμα. 5-3-2 στο 5-3-2, στο 5-4-1 είναι τέσσερα χαφ, λέμε. Και βγαίνουν Φερρυπίν και από τα τέσσερα χαφ οι δύο γίνονται. Βγαίνουν όλα, είναι καλές τακτικές αυτά. Αλλά το ωραιότερο, το ωραιότερο που παίζεται παγκόσμια είναι η Λίβερπουλ. Πάει. Το 4-3-3 αυτό. 4-3-3. Εδώ, αυτή είναι η Λίβερπουλ. Ωραία. Μπορώ να το δεις. Να την πούμε, να πάμε τότε, αν έχουμε, συγγνώμη Νίκο, αν έχουμε να δούμε και Ολυμπιακό και να είμαστε σωστοί, πιθανή δεκάδο Ολυμπιακού εδώ, με τον Αβραάμ στη θέση του Σεμέδο που είναι τιμωρημένος επειδή έφαγε την κόκκινη κάρτα στην Κρήτη. Μπα δίπλα, ο Μάρτσι Μίκα, Μπουχαλάκι, Γκέρμε, Καμαρά. Εδώ έχω ενστάσεις, Γιάννη. Να μας την πεις. Να μας την πεις. Βέβαια. 4-3-3, με πάλι, άνεξε το. Πάμε να δούμε λίγο την δεκάδα. 4-3-3. Δεν μπορεί να παίζει ο Καμαρά χαφ δεξί. Και δεν μπορεί να παίζει χαφ αριστερό Μπουχαλάκης. Είναι αργός. Εδώ, όταν παίζει η Λίβερπουλ με τρεις χαφ, ο Χέντερσον και οι άλλοι δύο είναι φυσέκια. Και συμπληρώνει και κάνουν γκολ και τα λοιπά. Αυτή είναι αργή. Τι θα παίξει. Ο Καμαρά μπορεί να... Δηλαδή, όταν είσαι χαφ δεξί, μπορεί ο Μασούρας να μπει μέσα. Θα βγει 10 φορές ο Ουμάρ. Δεν θα βγει ο χαφ ο δεξής. Ενώ όταν παίζουν ως κόφτες, τι αλλάζει. Ποιοι. Αν ο Καμαρά και ο Μπουχαλάκης είναι οι κόφτες, οι δύο χαφ, και είναι πιο κοντά. Ο Μπουχαλάκης άκουσε τώρα να σου πει ο Αλέφαντος. Είναι αργός, δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ούτε έτσι το αλλιώς. Ας λένε όλοι. Όλη η Ελλάδα να λέει και όλη η Ευρώπη, το λέει ο Αλέφαντος. Δεν κάνει. Είναι αργός. Παίρνει την μπάλα από τα σέντρε μπακ, κοροϊδεύει και πετάει 30 μπαλιές εδώ και λέει Καρατζαφέρη πάρτι και κάνε ό,τι θέλεις. Δεν είναι αυτή η μπάλα. Η μπάλα είναι θα πάρει στη Λίβερπουλ. Έξω δεξιά παίζει ο Σαλάχ. Με αριστερό πόδι δεν παίζει εδώ. Εδώ. Για να κλείνει μέσα και να σουτάρει κιόλας. Και σπάνια βγαίνει κούρσες έξω. Μία. Εδώ έρχεται ο Μανέ. Το ίδιο. Με δεξί πόδι έχει πάει αριστερά. Να μπαίνει μέσα, να σουτάρει να κάνει γκολ. Και το σέντρεφορ, Φιρμίνιο, ο οποίος χώνεται εδώ μέσα, κολλάει τα γκολ. Και κάνει και γκολ. Αυτή η τριάδα οργιάζει. Και έρχεται και ο Χέντερσον μαζί πολλές φορές, γίνεται τέταρτος και σκοράρουν. Αυτό κάνει η Λίβερπουλ συνέχεια. Βγήκα, ήρθα. Βγήκε το παίζει το 4-3-3. Μου θυμίζει το συγχωρεμένο το Μπόμπεκ. Να κλείνει αυτός, να βγαίνει αυτός, να έρχεται εδώ. Μετά να κλείνει αυτός, να έρχεται αυτός, να έρχεται εδώ, να είναι έτσι. Θέλω να σου πω, ανεβαίνει ο μπακ, παραδείγματος χάρη θα φύγει ο ένας, οι άλλοι θα μείνουν. Δεν θα φύγουν όλοι. Γιατί έχει εδώ τους παίχτες, κατάλαβες. Αλλά το μυστικό είναι, από ό,τι κατάλαβα, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι τα χαφ της Λίβερπουλ, είτε είναι ο Χέντερσον, είτε είναι ο Βαϊνάλντουμ, είτε είναι ο Φαμπίνιο, είτε είναι ο Τσάπερλέιν, είναι ταχυδυναμικά, δηλαδή. Μπράβο. Έχουν και αντοχή, έχουν και μια ταχύτητα καλή. Εντάξει, το έχουν όλοι στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν έχεις. Δεν έχει ταχυδύναμη ο Μπουχαλάκης. Δεν έχει ακρίξη. Ο Γκυγέρμε, ο Γκυγέρμε είναι ο καλό. Καμαρά. Και αυτό δύο, αλλά στο κέντρο, εδώ να είναι. Μην ανοίγονται έξω. Άρα γι' αυτό ήταν η αίσθηση του 4-3-3, ότι δεν έχεις τρία τέτοια χαφ, έχεις δύο. Για να παίξεις το 4-3-3 του Κλοπ. Μπράβο. Σύντοτε ο Βαλμπουενά αναγκαστικά εκεί τον πετά στην άκρη. Ο Βαλμπουενά άκουσε τώρα να σου δώσω ακαταλάβεις. Γιάννη, τον ξέρω 15 χρόνια. 20 τον δημοσιογράφηκαν, η Γάτα εφημερίδα, ο Βαλμπουενά. Φάτον τον Βαλμπουενά. Φάτονε. Ποιος Βαλμπουενά τώρα. Μπορεί να παίξει εξ αριστερά. Μπορεί να παίξει δεκάρι. Τι δεκάρι να παίξει. Έχει κουράγια τώρα. Ποιος ο Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά έπαιζε στη Μαρσέγη εδώ και 20 χρόνια.
Και τους λέω, δεν κάνει γκολ αυτός ρε ποτέ ρε. Πήγαινα με τον Νίκο τον Γεωργόπουλο, μέσα είμαστε. Ναι. Εδώ και 20 χρόνια στη Μαρσέγγι. Δεν κάνει γκολ. Τον έχουμε για τα πέναλτι. Τον πήραν εδώ. Βαλμπουένα, λέω Βαλμπουένα, Βαλμπουένα. Βάζει πέναλτι. Φορτούνης είναι δεκάρι. Ναι. Ο Δωμάζος είναι δεκάρι. Ο Κούδας είναι δεκάρι. Πεκταράδες αυτοί. Mm-hmm. Σου λέω τρεις κι άλλους που ξεχνάω. Δεκάρια. Ποιος? Τσάρτας. Το Τσάρτα λέει. Τσάρτας φεύγει τώρα και τερματίζει τα Χριστούγεννα. Σε ποιο Τσάρτας τώρα. Αυτή εδώ δεν θα βρωμάει τον απόδει να... Αυτό είναι το άλλο. Ωραίο. Είναι αργοί παίχτες. Ο Δελικάρης. Ωραίο. Τσάρτα. Ο Δελικάρης. Ο Δελικάρης ήταν δεκάρι. Μάλιστα. Ήταν ελαφρύς, γρήγορος. Χωνότα. Θανάσης ο Μπέμπης. Δεκάρι. Πάνω κάτω. Μηχανή, αντοχή. Αρχίτες. Ναι. Μίλησε Παπαϊωάννου. Κούδας, πώς. Παπαϊωάννου. Ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, ναι. Βέβαια. Ταχύτατος. Κούδας. Δεκάρι, Κούδας. Τρομερή. Αυτή ήταν η παίχτες. Χατζηπαναγής. Χατζηπαναγής έπαιζε όλα, παντού, έπαιζε εξτρέμ, έπαιζε αδελώνα παιχταράς. Μια μπάλα μόνος. Δεκάρι, ό,τι ήθελες. Έτσι. Οργίας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ. Πάμε τελική ευθεία, Νικό. Πάμε ωραία, κολαγόνο. Κολαγόνο Champions είναι πολύ καλό στον οργανισμό. Σας το έχω πει επανειλημμένος. Μπορεί να κάνεις jogging, τρέξιμο, βάδι γρήγορο, κοιλιακές ασκήσεις, ό,τι θες. Και κάνει καλό στον οργανισμό. Είναι πάρα πολύ καλό στον άνθρωπο. Μετά από την άλλη πλευρά, πρέπει. Καρδιολόγο, θα πάει να κάνεις εξετάσεις. Μια φορά το χρόνο. Χλωροκώστας Νίμιτς. Φοβερός, μέσα στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη, δεν πιάνεται, ασύλληπτος. Θα πάρει να σου πάρουν αίμα, λάμπρου, απέναντι από τον Άριο Πάγο. Τρομερή, δεν πονάει ο άνθρωπος όλα, εξετάει όλα. Μετά, θέλεις από την άλλη πλευρά, Σιούνας, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης, τρομερός. Απέναντι από τον Άριο Πάγο έχει το γραφείο του, τα πάντα. Από την άλλη πλευρά, σας λέω, πας, αυτοκίνητο, κταίο κόμβος, κυραντώνεις τον δαχτυλίδι στο Μαρούσι, ασύλληπτος ανάνθρωπος, τρομερά μηχανήματα, ταχεία εξυπηρέτηση. Κόμβος, κταίο. Αυτά είναι. Είναι τρομερό. Και από την άλλη, που έλεγα και για τους γιατρούς, ουρολόγος. Λέει, κοιτάξτε τον μπροστά σου, Μαρτίνης Σπύρος, Λιασό Τζένεραλ, τρομερός. Μέσης. Μέση. Θα πας να δούνε τη μέση σου. Ή άνθρωπος να χειριστεί. Γιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Είναι πάνω από την... από τη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Και πάνω μόλις περάμε τη... πέσω. Τώρα σώθηκες. Την πλατεία. Πλατεία Μαβίλη. Πλατεία Μαβίλη. Μπράβο. Ανεβαίνοντας. Μπράβο. Στο δεξί χέρι σε μου φαίνεται το Λαϊκό Νοσοκομείο. Απέναντι Γιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Γλιτώνουν ανθρώποι από τη μέση. Αν δεν πετύχεις, αν δεν κάνεις τύπα ξύλο, μπορεί να μείνεις παράλυτος. Γιαρόπουλος 1100 σιγουριά. Άλλωνε κταίο, είπαμε τα πάντα. Όλα. Κοτρότσο, 3 έβαλε ο Παναθηναϊκός. Όπο. Αμερικάνικη εταιρεία, μπράβο Γιάννη. Κοτρότσος, Αμερικάνικη εταιρεία, όπο. Πικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επικαλαγκονίδες. Όλα, τερμενόμενες ζώνες. Είναι στη Εντρέβη στην Κατερίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, τα πάντα. Είναι και φοβερός σαν άνθρωπος. Ναι. Είναι φοβεροί σαν άνθρωποι αυτοί. Όλοι αν τους κοιτάμε. Μου φάγε το χρόνο ο Αλέφαντος. Άλλον, έχουμε τίποτε. Όχι, τελειώσαμε. Εντάξει. Μου φάγε το χρόνο ο Αλέφαντος επίτηδες. Όχι. Επειδή έβαλε 3 γκολ ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο. Για να μην πούμε κουβέντα, κατάλαβες. Μπράβο, τι κατά μου. Αυτό. Λοιπόν, είχε και την αποβολή. Εντάξει, αλλά ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ναι, ήταν καλός, αλλά ο Ατρόμητος έπρεπε να βγει για μένα ο Παντελής 5-3-2 από την αρχή να το παίζει αυτό. Δεν κάνει να παίζεις, δηλαδή πάω φουλ, πάει σε μια έδρα έξω, είναι απάνω, είναι του Παναθηναϊκού, εντάξει, ανεβασμένος και αυτός μικρούς δένεσαι. Να δεις πώς πάει και μετά να κάνεις. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να χτυπάς. Στα ίσα, ναι, όλα. Δεν κερδίζει τίποτα. Χάνει ο Παντελίδης. Δεν κερδίζει. Mm-hmm. Δηλαδή,
με αυτό που κάνει. Έτσι είναι. Θα το παίξει όμορφα, γιατί ο Ατρόμητος είναι ομάδα η οποία κάθε χρόνο τερματίζει τέταρτη θέση. Και φέτος θα περπατήσει, θα πάει. Είναι στους δύο βαθμούς διαφορά, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Δύο βαθμούς με τίποτε δίπλα, αλλά θέλει σύνεση και ωραία. Δεν είναι δηλαδή όποιος έρχεται και μεγαλύτερη ομάδα, φέρχεται ξέρω εγώ Ολυμπιακός ή άκτο, άλλο. Θα παίξει μαζεμένος, έξυπνα, να πάρεις το αποτέλεσμα, πάρεις τον βαθμό σου, όλα αυτά. Έτσι είναι. Γιατί ο Ατρόμητος, Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος έχουν κάνει τρομερή δουλειά, είναι έντιμοι. Τίμη ηθική και κρατάνε τον Ατρόμητο χρόνια, μια πενταετία μέσα στην τετράδα. Μέσα στην ελίτ και στην Ευρώπη. Λοιπόν, και στην δούμε, Ευρώπη. Μπράβο, να δούμε τι εντεκάδα κατέβασε ο Γιώργος Δόνης. Ενισχύθηκε ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά. Και σε ένα χαφ έβαλε. Εντάξει, εννοείται ο Ζαχίντο ο Κωστής ως τέταρτο χαφ. Θα τον έβαλε δεξιά με Ανουάρ Κουρμπέλη Δόνη. Χατζηγιοβάνη Ζαχίν Μακέντα. Ινσούα, Γιώχανσον, Πούγκουρα, Σέγκεφελ. Η τετράδα πίσω είναι ίδια στα μετόπισεν και στα χαφ προσθέθηκε ο Νουάρ, η μία από τις δύο μεταγραφές που έχουν γίνει. Να πούμε ότι έχει κλείσει και σέντερ φορ, αλλά θα τον πάρει από το καλοκαίρι. Καρλίτο, Τον Καρλίτο. Καλός είναι αυτός. Τον ήξερε και επειδή είχε θητεία στην Ισπανία, αλλά και στην Σαουδική Αραβία που έπαιζε Κατάρ, αυτό το παιδί. Λοιπόν, ναι, οικονόμησε αυτός ο μικρός, ναι. Δεν πολύ μικρός. Ναι. Πήρε πολλά λεφτά, χορτασμένος και τώρα ο Λαφούζος δεν ξέρω τι θα του δώσει. Θα του δώσει το ηλεκτρικό αμάξι που πήγε εκεί στο Χίλτον. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η Ραγουάντα. Έχει κάνει πολλά γκολ, θα το δούμε από το καλοκαίρι. Θα πάει έτσι λογικά χωρίς προσθήκη επιθετικού. Μέχρι τα play-off. Αναφορά ο Νίκος για την Liverpool. Liverpool. Φέτος το πρωτάθλημα το παίρνει αέρα, το πήρα, μετά από 30 χρόνια. Είναι μέσα στο Champions League. Και η ερώτηση, Νίκο, είναι η εξής. Θυμίζω ότι πριν από 1-1,5 χρόνο, πρώτος το είχες διαπιστώσει και μας είχες πει εδώ, παιδιά, κοιτάξτε τη Liverpool, μπορεί ο Κλοπ να παίζει μόνο το 4-3-3, αλλά έχει φέρει μια καινοτομία, γιατί όταν χάνει την μπάλα πιέζει και δεν πάει βήματα πίσω για να έτσι, περιμένει ακριβώς, τον αντίπαλο να του κάνει την πολύ επίθεση. Ωραία. Πιστεύεις ότι όπως λέγαμε παλιότερα για Άγιαξ, για Μίλαν, για την Μπαρτσελόνα στα καλά του Μέση, για τη Ριάλ που πήρε τα συνεχόμενα Champions League, ότι η Λίβερπουλ ήρθε για να κάτσει, δηλαδή ότι ο Κλοπ θα φτιάξει μια αυτοκρατορία 4-5 χρόνια που θα έχουμε τη Λίβερπουλ πρώτη στην Ευρώπη. Θα δούμε τώρα, θα πάρει μεταγραφές. Ο Φαμπίνιο, ναι, πήγε καλά χτες. Ο Φιρμίνιο, το σύντερο Φιρμίνιο, ναι, ναι, ναι. Κάνει γκολ. Πήγε καλά χτες, αλλά λοιπόν, θέλω να κυνηγώ γρήγορο ταχύτατο, ναι, να τον πληρώσουν. Θα κάνει μεγάλη δουλειά. Μαζί με Σαλά και Μανέ. Δεν είναι περίεργο. Χτες ήταν καλός όμως. Ναι, ναι. Όχι, δεν αυτό αντιλέγω. Ήταν καλός, αλλά η Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Ναι. Μήπως ο Κλοπ θέλει να δουλεύει με αυτούς, να μην φέρει πολύ, κάποια βέβαια βεντέτα, ας πούμε. Για... Βέβαια. Εντάξει. Μπορεί να αγοράσουν ή να μην έχουν τα λεφτά. Ό,τι όλα για αυτά τον Τίμο Βέρνερ ακούγεται. Σου λέει τι βγάζω εγώ τώρα με αυτό το σέντρεφορ. Ναι. Εχθές ήταν καλός. Αλλά δεν έχει μεγάλη ταχύτητα να πλαισιώσει το Σαλά, ναι, και το Μανέ. Ναι. Εδώ είναι το γκολ του Φιρμίνιο χθες που άρχισε να σκοράρει γκολ, αλλά είναι χαρακτηριστικό. 40 αγώνες χωρίς ήττα πλέον η Λίβερπουλ. Είναι χαρακτηριστικό πως μπαίνουν πολλοί παίκτες. Προφανώς γι' αυτό μας είπες νωρίτερα ότι σου θύμιζε τον Χάπελ. Πως αυτό 4-3-3 παίζουν με το χώρο, παίζουν με ταχύτητα, αλλά πατάνε και πολλά χαφ περιοχή. Δηλαδή βλέπεις να εφορμά στην επίθεσή της. Δεν νομίζω ότι πατάνε πολλά. Χαφ ένα πατά, ο Χέντερσον. Ναι. Οι άλλοι είναι δύο κόφτες πίσω. Mm-hmm. Και έχει τους τρεις μπροστά. Ναι. Όλη τη δουλειά την κάνει Μανέ. Ναι. Σαλάχ και Φιρμίνιο. Η τριπλέτα, Μανέ, έτσι. Πώς το λέμε, που σκοράρει τώρα. Ναι. Και πετάγεται και ο Χέντερσον εκεί που κόλλησε και τον γκολ. Mm-hmm. Αυτός πετάγεται τέταρτος. Ναι. Τα δυο χαφτά άλλα, ναι, πρέπει να μένουν από πίσω, αλλά απάνω. Κοντά είναι μέσα, φιλούς, αλλά όχι, ναι, ναι, ναι. Για να είναι έτοιμοι άμα γίνει η κόντρα και, mm-hmm, δεν προλάβουν. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούν να προλάβουν αμέσως και οι κυνηγοί. Σωστά. Και θα κόψουν οι δύο χόφτες με τους τέσσερις. Και τα κρέα μπακ είναι καλά.
Καλά. Και ο Φαντάικ είναι νούμερο ένα αμυντικό στον κόσμο. Ο Φαντάικ ήταν τρομερό σόπερ. Ναι. Έκλεισε τρομερός. Και την τρύπα στο τέρμα. Τρομερό διότι έχει μπόι. Έχει μπόι, ξέρει μπάλα και γρήγορο. Τα συνδυάζει όλα. Γι' αυτό βγήκε και πρώτος. Πρώτος, ναι, σωστό, σωστό. Επίσης, αυτό που μας λέει ο Νίκος Κώστα είναι ότι η τριπλέτα μπροστά, εκτός ότι εναλλάσσεται ότι πιέζει, είναι, πιέζει και πρώτη όταν θα χαθεί μπάλα. Όταν μόλις χαθεί μπάλα πιέζουν εκεί, βέβαια. Mm. Δεν σε αφήνουν. Σπιρντάρει ο Μανέα, σε κυνηγήσει μέχρι τη σέντρα. Σε σπιρντάρει ο Σαλάχ. Mm-hmm. Σε αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα πρέπει να ανέβαινουν και τα χαφ μαζί. Δηλαδή, ανεβαίνουν. Για να είναι κοντά οι γραμμές. 30 μέτρα οι γραμμές. Ο Λίβερπουλ ανεβαίνει, ποτέ δεν είναι μακριά. Ναι. Τρεις κυνηγοί, χαφ και έτσι είναι κοντά. Όλοι. Άρα έτσι αμήνεται. Έτσι, έτσι μπράβο, όπως θα λες. Έτσι αμήνεται. Κι άμα πάει σε φρυδιασμό, φεύγουν πέντε, σαν ο Ντομπιάν και Άμπαρ φεύγουν, βολίδες ναι. στο χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή η αντεπίθεση της Λίβερπουλ, άμα τους βρει λίγο Γιάννη, ψηλά, αυτό ναι. δεν το πρόλαβε εσύ. Αυτό το δίδαξε χωρεμένος ο Μπόμπεκ στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόμπεκ. Μόλις έχει την μπάλα αυτός κλείνει εδώ βοήθεια, αυτός κλείνει μέσα, αυτός βγαίνει, αυτός πάει εδώ, ανεβαίνουν. Οργανωμένα, βλέπεις. Τώρα, έρχονται εδώ. Ο Χαφ είναι εδώ. Είναι 4-3-3. Σου λέγε ο Μπόμπεκ τότε. Mm-hmm. Έμπαινε μέσα. Εδώ. Δεν καθόταν εδώ αυτός. Ναι. Την ώρα που μπαίνει, για μην τρακάρουνε, έρχεται πιο ανοιχτά, πιο ωραία είναι. Χώνεται αυτός. Φεύγει ο Μπακ. Αυτός εδώ δεν έχει κανένα αυτό να ακολουθήσει εδώ τη φάση. Αυτός κάνει αυτή την κίνηση εδώ. Κάνει ένα τρίγωνο με τον Μπακ ναι. που φύγε με το χαφ δεξί. Αυτοί εδώ. Και είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Με το που χάνε την μπάλα, αυτός γίνεται μπακ δεξί mm-hmm. και ο μπακ δεξί που έγινε έξω δεξιά γίνεται χαφ. Γι' αυτό έλεγες πριν... Μέχρι να τελειώσει η φάση ναι. για να αλλάξουν. Γι' αυτό έλεγες πριν ότι δεν σ' αρέσει ο Μπουχαλάκης, γιατί θέλεις το χαφ σου αυτό. Να μπορεί να καλύψει αυτό. Αν χρειαστεί το μπακ. Δεν μπορεί ο Μπουχαλάκης ναι. να καλύψει το μπακ. Δηλαδή να μείνει μπακ αριστερό, λίγορα, ναι. είναι γλέντι για τους υπόλοιπους χαφ δεξί, τσάλις ομάδος, εξτρέμ δεξί, μπακ δεξί, να τον πλευροκοπήσουν. Ναι. Δεν Νίκο. Έχει ταχύτητα. Mm-hmm. Και αναγκάζεται να παίζει στο χώρο μέσα, να παίρνει την μπάλα από εδώ, ξέρεις έτσι, και να πετάει μεγάλες μπαλιές για να φαίνεται. Δεν είναι τα ενδεδειγμένα χαφ να τρέχουν. Καμαρά, Γκιγέρμε, τρέχουν. Αυτά παλιότερα τα είχαμε δει και από το Φέισα. Και δεν από είναι το μετά Σάμαρη, ο Βαρμπουενά να παίζει εξτρέμ. Πάει. Ναι. Ή δεκάρι δεν παίζει καθόλου. Δεν κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν να πλευροκοπήσουν. Ούτε καν αν συγκλίνουν. Ή από δεξιά. Πάει. Mm. Δεν είναι. Κατά ανάγκη παίζουν. Mm. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και λίγο Chelsea Arsenal. Θα αρκεστούμε στο γκολ το οποίο έβαλε με πέναλτι βέβαια η Chelsea, αλλά ήταν χαρακτηριστικό το λάθος που έκανε ο Μουστάφη και το πέναλτι μετά του Νταβίντ Λουίς, δηλαδή σε μία φάση δύο στόπερ. Ο Σοκράτης ήταν άρρωστος και ήταν εκτός. Άμα ήταν ο Σοκράτης, έκανε αυτός το λάθος. Εδώ είναι το Μουστάφη που δεν κοιτάει, τη γυρίζει πολύ χλιερά την μπάλα, έχει βγει ο Λένο και μετά ο Νταβίντ Λουίς ανατρέπει τον Έμπρεχαμ. Και με αυτόν τον τρόπο προηγήθηκε στο ντέρμπι η Τσέλσι. Βέβαια μετά δεν έκανε αλλαγή ο Αρτέτα. Κατάφερε τουλάχιστον η Άρσεναλ να σώσει το βαθμό της οπαλίας βγάζοντας λίγο τσαγανό μετά από καιρό. Είναι αλήθεια, να δούμε αν θα έχει διάρκεια. Νίκο, δεν σου κάνω ερώτηση γιατί έχεις πει 100 φορές και για τον Μουστάφη και για τον Νταβίντ Λουίς και για τον Σοκράτη. Η Άρσεναλ... Τι θέλω εγώ να είναι ανανεβασμένη και να παίζει καλή παλιά. Ναι. Θέλει ανανέωση. Ναι. Πρέπει να φύγουν και δεν εστιάζει μόνο στα στόπερ. Ναι, όχι. Πρέπει να φύγουν παίχτες. Άμα τη δείξει για να σου πω. Πάμε full screen να δούμε λίγο την εντεκάδα της Arsenal. Πρέπει να φύγουν παίχτες. Δηλαδή, ας δώσω να καταλάβεις. Ο Ζιλ κοροϊδεύει. Ναι. Περπατώντας δεν υδρώνει τη φανέλα. Άμα τον δεις, τον παρακολουθάω. Να είσαι προς φαΐ.
Λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει ένα σπριν 90 λεπτά. Τίποτε. Για γέλια. Μαρτινέλη, Πέπε, αυτοί που είναι από εκεί. Ο Λακαζέτ. Δεν ξέρει πολύ μπάλα. Ξύλι. Ταλαιπωρείται. Είναι για μεταγραφές όλοι αυτοί. Yeah. Μετά βλέπεις εδώ πίσω. Νταβίτ Λουίζ. Νταβίτ Λουίζ Παπασταθόπουλος. Ναι. Τι να σου πω, δηλαδή είναι... Βάλε και Μουστάφη μέσα, μην τρέπεσαι. Και Μουστάφη, μπράβο. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τώρα που ναι. Ούτε στον Όλυμπο Καλυθέας δεν παίζουν αυτοί. Τρομερό πράγμα. Βλέπεις τον Παπασταθόπουλο να δείχνει εδώ. Ούρε που. Ναι. Στην Arsenal παίζει μπάλαση. Ναι. Ο Νταβίτ Λουίζ παίζεται στην Arsenal. Μαρτία από το Θεό. Μαρτία από το Θεό. Λοιπόν, να δω πώς θα... Πώς θα πάμε Καραϊσκάκη. Λοιπόν, πάμε προγνωστικά. Πάμε Καραϊσκάκη γιατί καήκαμε. Πάμε προγνωστικά, πάμε προγνωστικά. Εκεί παιδιά δεν τα βλέπουμε. Έτσι, μπράβο ρε Γιάννη. Λοιπόν, ΑΕΛ Παναθηναϊκός. Μιλάει. Εγώ. Ναι. Χ2 κανονικά. Χ2 κανονικά. Ραπτό. Χ. Καρφί Χ. Εγώ θα πάω Χ2. Μπράβο. Λοιπόν, Ξάνθη Όφη, Νίκο. Ξάνθη Όφη, είναι βαράτε με και ας κλαίω, κυρίω. Ναι. Τριπλή, στο παλιό προπό. Βάλτε, ναι, μπράβο. Τριπλή. Ένα Χ2, βάλτε. Ένα Χ2. Ένα Χ2, ρε φίλε, βάλε ένα Χ2, τριπλή. Πες, ότι παίζουμε προπό. Πανιώνιος Ατρόμητος. Μισό λεπτά και να προλαβαίνουμε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Ξάνθη Όφη, Ραπτό. Χ. Καρφί Χ. Ωραία. Και εγώ θα πάρω Χ. Ωραίο είναι. Και εγώ θα πάρω Χ. Πανιώνιος Ατρόμητος, Νίκο. Αυτό θα το βάλω Χ2 θα το βάλω. Θα το βάλει Χ2. Λοιπόν, Ραπτό. Δύο Χ πρώτα, αλλά εντάξει. Μια χρονιά ο Πανιώνιος αδιάφορος έριξε τον Ατρόμητο κατηγορία. Και από τότε ο Ατρόμητος όποτε το βρίσκει του κάνει έρωτα. Διπλό και over. Αρέσει. Και, και το over διπλά. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα πάω Χ. Να μοιράσουμε το καρπούζι στη μέση. Πανετολικός Άρης, Νίκο. Εάν δεν κερδίσει αυτός ο Άρης τον Πανετολικό, παράτατα. Διπλό. Βέβαια. Κωστή. Διπλό. Διπλό. Αμέ. Έρχεται και ο Τούρκος Άρης. Ωραία. Και εγώ διπλό. Αν και οι μεταγραφές του Πανετολικού, ειδικά ο Ντουάρντα, έχουν δείξει πράγματα. Μάλιστα. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ θα βάλω τώρα. Διπλό. Διπλό. Κωστή. Μπορεί να το πάρει. Εγώ θα βάλω Χ. Εσύ θα βάλεις Χ. Λοιπόν, εγώ θα πάω με αλέφαντο για να μην φτιάξουμε τρίλισσα. Διπλό. ΠΑΟΚ Βόλος. Από εδώ μέχρι τη Βραζιλία, άσος. Γιατί, Νίκο. Τι, το βλέπεις σίγουρο, Όχι, είναι πιο καλός όπου πάω. Α, έτσι. Α, νόμιζα, είμαι τίποτα άλλο. Κώστα. Άσο τον βλέπω. Ναι, καλός τι καλός θα μην ήταν. Ο Μπέος εδώ θα έρθει. Ανοίξει τα πόδια. Γεια σας, κύριε Πέο. Άσος. Άσος. Λοιπόν, και εγώ άσος. Και Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Λαμία τα δίνει όλα για όλα, Ναι. Δεν είναι άσχημη. Θα παλέψουμε. Θα παλέψει. Τι βλέπεις, γκολ, άσο, γκολ. Βλέπω. Άσο. Ναι. Μπράβο. Και εγώ άσο βλέπω. Ωραία. Το πάει καλά ο Μάντιος. Στα ντέρμπι, αν εξαιρέσει εκεί το 4-0, με τον Ολυμπιακό, όλα τα μάτια ήταν πολύ καλός. Και 3-5-2, 5-3-2 και 4-4-2. Καλός. Λοιπόν, κύριε, ναι. Κύριε, κλείνουμε. Νομίζω ότι τα καλύτερα που δώσαμε. Κλείνουμε. Θα υπάρχουν και στο Facebook, θα αναρτηθεί η κάρτα αυτή για να σχολιαστεί και λοιπά, να θυμόμαστε τη Δευτέρα πρώτο Θεός τι κάναμε. Μπράβο. Αν και έχει μάτσει τη Δευτέρα, την Τρίτη. Λοιπόν, φινάλε, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο με το Bet Weekend στις 4.30 το μεσημέρι. Όλοι εκεί. Τη Δευτέρα 6.30, να είστε καλά. Μπράβο.